Άγκυρες. Φίλοι μου, γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω τους βασικούς τύπους άγκυρας που υπάρχουν, τα υλικά από τα οποία φτιάχνονται, τις αλυσίδες που μπορείτε να επιλέξετε, καθώς και μια ιστορική αναδρομή του απαραίτητου αυτού εξαρτήματος για όλα τα σκάφη. Οι άγκυρες διακρίνονται σε δύο βασικούς τύπους. Αυτές που θάβονται και χρησιμοποιούνται σε μαλακούς βυθούς και αυτές που αγκιστρώνονται στον πυθμένα της θάλασσας και χρησιμοποιούνται συνήθως σε σκληρούς βυθούς ή βράχια. Άγκυρες που θάβονται είναι αυτές των τύπων Bruce, CQR, Danforth, Fluke και όλες οι παραπλήσιες με αυτές. Άγκυρες που αγκιστρώνονται είναι αυτές των τύπων Αγγλικού Ναυαρχείου και Crapnel, καθώς και όσες προκύπτουν από αυτές. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γνωστότερων τυπών άγκυρων είναι: Bruce. Η άγκυρα αυτή είναι από τις πιο γνωστές στο εμπόριο. Είναι σχεδιασμένη για να θάβεται εύκολα στο βυθό και λειτουργεί με βάση την κλίση του μπράτσου της σε σχέση με το σταθερό αδράχτη. Είναι κατασκευασμένη μονοκόμματη, χωρίς κανένα σπαστό τμήμα. Θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική σε μαλακούς πυθμένες γιατί δεν χάνει την πρόσφυσή της σε αλλαγή της διεύθυνσης που ασκείται από το φορτίο. Αξιοσημείωτο ότι εξαιτίας του σχήματός της μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πλωτή άγκυρα για να επιβραδύνει τον εκπεσμό του σκάφους σε κακοκαιρία. Στα μείον της είναι ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες πρόσφυσης όταν συναντάει έντονες φυκιάδες. CQR. Πρόκειται για άγκυρα που χρησιμοποιεί τη λογική αρότρου για τη λειτουργία της. Θάβεται στο βυθό όπως το άρωτρο οργώνει το χώμα. Έχει αδράχτη σπαστό στο σημείο της ένωσης με μπράτσα που έχουν τριγωνική μορφή και σχήμα ισοσκελούς τριγωνικής πυραμίδας. Στα θετικά, ότι δεν έχει τύπο, γεγονός που εξυπηρετεί ιδιαίτερα στην ανάσυρση και αποθήκευσή της. Στα αρνητικά, ότι δεν πιάνει ιδιαίτερα εύκολα σε περιοχές με φύκια. Δέλτα. Προέρχεται ως εξέλιξη της CQR, αλλά με τη διαφορά ότι τα μπράτσα της είναι ένα μονοκόμματο κομμάτι με χμηρό τριγωνικό σχήμα. Αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι ότι περιέχει βάρος στη μύτη που την εξυπηρετεί στη γωνία με την οποία εισχωρεί και πιάνει στον πυθμένα. Το κακό είναι ότι το αδράχτη δεν είναι σπαστό, με αποτέλεσμα όταν η διεύθυνση άσκησης των δυνάμεων αλλάξει, δηλαδή γυρίσει το σκάφος, να μην αποκολλάται εύκολα από το βυθό. Σύμφωνα με δοκιμές της εταιρείας, εντός 30 και 40 εκατοστών αν αποκολληθεί, ξαναπιάνει άμεσα. Αρνητικό σε σύγκριση με τη CQR ότι είναι λιγότερο εύκολη στην αποθήκευση, λόγω της σταθερής γωνίας των μπράτσων με το αδράχτη. Danforth. Η άγκυρα πήρε το όνομά της από τον εφευρέτη της Robert Danforth. Η άγκυρα αυτή είναι αποτελεσματική κυρίως σε μαλακούς πυθμένες, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι πιάνει ξανά εύκολα σε περίπτωση αποκόλλησης από τον πυθμένα λόγω στροφής ή αλλαγής διεύθυνσης, όπου ασκείται το φορτίο. Τα μπράτσα της Danforth είναι επίπεδα και έχουν τύπο στο πλατή του σημείο. Το αδράχτη είναι σπαστό και επιτρέπει κίνηση μόνο ως προς τον κάθετο άξονα σε γωνίες με κλίση έως και 30-40 μοίρες. Ωστόσο, δεν πιάνει εύκολα σε πυθμένες με φύκια και θαλάσσια βλάστηση. FOB. Είναι η γαλλική εξέλιξη παραλλαγή της Danforth, με την οποία διαφέρει στα μπράτσα καθώς της FOB είναι πιο χοντρά και βαριά. Επίσης, διαφέρουν και στο γεγονός ότι έχει αιχμηρή μύτη. Σχετικά με τη συμπεριφορά της στον πυθμένα, θα σας πω ότι είναι ανάλογη με αυτή της Danforth. Επειδή κατασκευάζεται από αλουμίνιο, απευθύνεται κυρίως σε αγωνιστικά σκάφη, λόγω του μικρού βάρους. Στα θετικά, ότι δεν απαιτεί μόνιμη αποθήκευση στην κουβέρτα του σκάφους, καθώς διαλύεται σε τμήματα που εύκολα αποθηκεύονται σε ειδική θήκη. Συνιστάται μόνο για αγωνιστικά σκάφη ή σαν δεύτερη άγκυρα σκαφών για χρήση σε μικρού χρόνου αγκυροβολίες. Fortress. Αντίστοιχη άγκυρα με την Danforth, με τη διαφορά ότι κατασκευάζεται από ελαφρότερα κράματα ώστε να μειωθεί το βάρος της. Για την αντίστοιχη πρόσφυση στο βυθό. Στα θετικά, ότι έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεως της κλίσης του αδράχτη. Έτσι, με μεγάλη κλίση των μπράτσων της προορίζεται για χρήση σε μαλακούς αμμώδεις βυθούς, ενώ με μεγαλύτερη κλίση σε λασπόδεις ή πιο στερεούς πυθμένες. Επίσης, θετικό ότι έχει τη δυνατότητα να αποθηκευτεί επίπεδη στο κατάστρωμα του σκάφους. Στα μείον, σε σύγκριση με την Danforth, ότι δεν αποδίδει καλά σε βυθούς με φύκια, ενώ σε βραχώδεις πυθμένες υπάρχει ο κίνδυνος εγκλωβισμού. Shark. Είναι εξέλιξη της Delta, με τη διαφορά ότι έχει 4 κλίσεις αντί 3 της Delta αναπτερίγιο. Έχει αρκετά θετικά στοιχεία.
Για παράδειγμα, λόγω του σταθερού και ενισχυμένου αδρακτιού, το οποίο έχει, δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της CQR, όπου σε περίπτωση περιστροφής του σκάφους πρέπει να ξαναπιάσει σύμφωνα με τον νέο άξονα άσκησης στο φορτίο. Επίσης, σε σύγκριση με τη Δέλτα, έχει δύο αντί ενός εγκαυσίων αξόνων στην πλάτη το πτερυγείο, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ελαστικότητα στην κίνησή τους και έτσι να πιάνει στο βυθό πιο σταθερά. Για αυτούς τους λόγους, θεωρείται από πολλούς ως ιδανική άγκυρα για πελάγι, τα οποία σε πολλά σημεία έχουν φύκια, όπου άλλοι τύποι αγκυρών δυσκολεύονται να πιάσουν. Spade. Είναι μονοκόμματη άγκυρα με τριγωνικό μπράτσο και σταθερό αδράχτη. Λειτουργεί με τη λογική του αρότρου. Με τη διαφορά, όπως ισχυρίζονται οι κατασκευαστές της, ότι το βάρος της είναι με βάση το σχέδιό της συγκεντρωμένο στη γωνία διείσδυσης, ώστε όταν βυθιστεί στον πυθμένα να γίνεται συμπαγές με αυτόν και να μην επιτρέπει περαιτέρω μετακίνηση. Αγγλικού ναυαρχείου. Η τυπική άγκυρα, καθώς έχει το σχήμα που φέρουμε όλοι στο μυαλό μας όταν ακούμε τη λέξη άγκυρα. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, ωστόσο έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα που δεν εξυπηρετεί στην αποθήκευσή της. Ενώ μπορεί να γίνει και επικίνδυνη σε αδέξιους χειρισμούς λόγω του κάθετου τύπου της. Χρησιμοποιείται πλέον μόνο σε μόνιμα αγκυροβόλια, σαν εφεδρική ή εκτάκτου ανάγκης. Τη συναντάει κανείς σε ψαρόβαρκες ή παραδοσιακά σκάφη. Γκράπνελ, γνωστή και ως τεσσαροχάλι. Αποτελεί εξέλιξη της άγκυρας τύπου αγγλικού ναυαρχείου και λειτουργεί με ταυτόσιμη λογική. Έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με την προαναφερόμενη και τη συναντάμε κυρίως σε μικρά σκάφη και βάρκες. Το πλεονέκτημά της είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την ανάσυρση σχοινιών και αντικειμένων από το βυθό της θάλασσας. Εξελιγμένη μορφή της είναι η ομπρέλα, όπου τα μπράτσα της διπλώνουν ώστε να μειώνεται ο όγκος της κατά την αποθήκευση. Μανιτάρι. Η συγκεκριμένη άγκυρα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε Ελλάδα και Κύπρο, όπως σε άλλες χώρες, καθώς χρησιμεύει σε μόνιμα αγκυροβόλια σε πυθμένες άμμου και λάσπης. Πλωτή άγκυρα. Ένα σημαντικό αλλά παραμελημένο εργαλείο. Είναι το εργαλείο αυτό που μπορεί να μας βγάλει από πολύ δύσκολες καταστάσεις σε περιπτώσεις που χάσαμε την κύρια άγκυρα ή είμαστε σε βάθη που δεν μπορεί να λειτουργήσει άλλου τύπου άγκυρα. Το μέγεθος της πλωτής άγκυρας πρέπει να είναι ανάλογο του σκάφους μας για να είναι λειτουργική και αποτελεσματική. Να είναι αποθηκευμένη σε μέρος εύκολα προσβάσιμο, πάντα νεταρισμένη για άμεση χρήση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Η μπαρούμα, το σχοινί πρόσδεσης, να είναι αρκετά μακρύ, τουλάχιστον 20 μέτρα και να διαθέτει ελαστικότητα ώστε σε περιπτώσεις μεγάλου κυματισμού να μην έχουμε σκορτσαρίσματα και ξεπιάσματα. Πολλές εταιρείες κατασκευής των πλωτών αγκυρό στις οδηγίες χρήσης κάνουν αναφορά και στο έκταμα αλυσίδας που μπορεί να χρειαστεί για να λειτουργήσει σωστά. Επιλογή άγκυρας. Για τη σωστή επιλογή άγκυρας θα πρέπει να αναλογιστείτε παραμέτρους όπως το μήκος και το βάρος του σκάφους. Επίσης, σημαντική λεπτομέρεια είναι αν το σκάφος διαθέτει εργάτη για την άγκυρα, γιατί τότε το έκταμα θα είναι σχεδόν όλο από αλυσίδα, ενώ εάν δεν υπάρχει εργάτης, το έκταμα θα έχει συνδυασμό αλυσίδας και αγκυρόσχοινου, ώστε να μπορεί ο εστιοπλός να το μαζέψει με τα χέρια. Στην επιλογή άγκυρας, μεγάλο ρόλο παίζει επίσης η περιοχή στην οποία κινείται συνήθως κάποιος και η μορφολογία του βυθού, καθώς και το βάθος στο οποίο φουντάρει. Επιλογή αλυσίδας. Οι αλυσίδες που χρησιμοποιούνται στις άγκυρες διακρίνονται σε δύο τύπους, τις γαλβανισμένες και τις ανοξείδωτες. Οι πρώτες είναι σιδερένιες οι οποίες έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία μετά τη φάση κατασκευής τους, προκειμένου να αποκτήσουν ιδιότητες που θα τις κάνουν ανθεκτικές στη σκουριά. Οι δεύτερες είναι από την αρχή κατασκευασμένες από διαφορετικό μείγμα μετάλλο, το οποίο τους προσδίδει την ιδιότητα του ανοξείδωτου. Για τα ίδια μεγέθη έχουν την ίδια περίπου αντοχή σε δυνάμεις, σχεδόν το ίδιο βάρος, αλλά φυσικά πολύ διαφορετική τιμή, αφού οι ανοξείδωτες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Σχέση τιμής περίπου 1 προς 8. Υπάρχουν και θετικά και αρνητικά σημεία και στα δύο είδη. Για παράδειγμα, η γαλβανισμένη αλυσίδα, εξαιτίας της θερμικής επεξεργασίας που υφίσταται για να αποκτήσει τις ιδιότητές της, αποκτά σημεία τριβής, κυρίως στο εσωτερικό των κρίκων της. Στα σημεία αυτά,
Την ώρα της ανάσχεσης από τον πυθμένα, επειδή η αλυσίδα δεν γλιστράει, δημιουργείται ένας σωρός τύπου κόνου μέσα στο στρίτσο του σκάφους. Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο εμπλοκής του εργάτη, αν εμείς με το χέρι δεν φροντίσουμε να απλώσουμε την αλυσίδα σε όλο το πλάτος του. Η ανοξείδωτη αλυσίδα με τους λίους της κρίκους δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα τριβής, είναι ευκολότερη και σωστότερη στο ντουκιάρισμα κατά το μάζεμα και γλιστράει εύκολα στο ρίξιμο. Ωστόσο, και η ανοξείδωτη αλυσίδα, πέρα του κόστους, δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα. Ο λόγος για τον κίνδυνο ηλεκτρόλυσης, ειδικά στην περίπτωση που η άγκυρα δεν είναι επίσης ανοξείδωτη, αλλά κατασκευασμένη από άλλου είδους υλικό. Η ηλεκτρόλυση διευκολύνεται από την επαφή διαφορετικών υλικών, καθώς αυτά έχουν διαφορετικό βαθμό ηλεκτρολυτικής διάβρωσης μέσα στο θαλάσσινο νερό. Υλικά κατασκευής αγκυρών. Όπως στις αλυσίδες, έτσι και στις άγκυρες υπάρχουν γαλβανισμένες, ανοξείδωτες αλλά και αλουμινένιες. Σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των ανοξείδωτων και των γαλβανισμένων αγκυρών, ισχύει ό,τι προαναφέραμε για τις αλυσίδες. Οι αλουμινένιες άγκυρες προορίζονται για ειδικές περιπτώσεις, όπως τα αγωνιστικά εστιοπλοϊκά σκάφη ή για δεύτερες άγκυρες που χρησιμοποιούνται σε προσωρινές αγκυροβολίες. Κατασκευάζονται με αυτό το υλικό λόγω του μικρού ειδικού βάρους του αλουμινίου, το οποίο για τον ίδιο όγκο έχει μικρότερο βάρος. Έτσι, το μεγάλο τους προσόν είναι το ελαφρύ βάρος τους, που σε συνδυασμό με το μικρό μήκος αλυσίδας και αγκυρόσχηνο τις καθιστούν ιδανική λύση για τα αγωνιστικά σκάφη. Στα μειονεκτήματά τους, όμως πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι καθώς το αλουμίνιο είναι μαλακό υλικό, παθαίνουν σχετικά εύκολα ζημιές και σταδιακά καταστρέφονται, καθώς χάνουν τα σχεδιαστικά τους χαρακτηριστικά από χτυπήματα. Ιστορία των αγκυρών. Στην αρχαιότητα, οι ναυτικοί χρησιμοποιούσαν ως άγκυρες μεγάλους ακατέργαστους λίθους, δεμένους με ένα σχοινί. Αυτός ήταν ο συνήθις τρόπος συγκράτησης του πλοίου στους πολιτισμούς της Μεσογείου, της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου. Όπως ήταν φυσικό όμως, η ακινητοποίηση του πλοίου με τη λίθινη άγκυρα δεν ήταν μια ασφαλής διαδικασία, γιατί υπήρχε πάντα ο κίνδυνος, εάν ριχνόταν σε αμμώδη περιοχή, να γλιστρήσει και να παρασύρει το πλοίο. Έτσι, περίπου το 600 π.Χ., οι Έλληνες ναυτικοί για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, κατασκεύασαν ένα διαφορετικό τύπο λίθινης άγκυρας. Οι Έλληνες άνοιξαν δύο μικρές τρύπες στην πέτρινη άγκυρα και προσάρμοσαν μέσα σε αυτές δύο νύχια από κλαδιά δέντρου. Αυτά τα τεχνητά νύχια στην άγκυρα χρησιμεύαν για να γαντζώνεται καλύτερα στο βυθό και να μην γλιστράει όπως συνέβαινε με την απλή λίθινη άγκυρα. Οι αρχαίοι Έλληνες αποκαλούσαν τις λίθινες άγκυρες τους ευνέ, ενώ κατασκεύαζαν και ξύλινες που είχαν επένδυση μολύβδου για να είναι βαρύτερες και να συγκρατούν το πλοίο καλύτερα. Με το πέρασμα των χρόνων, η ναυτική τέχνη εξελισσόταν όλο και περισσότερο. Και το αποτέλεσμα ήταν μαζί με όλες τις αλλαγές να εξελίσσονται και οι άγκυρες. Σταδιακά άλλαζε η μορφή, το σχήμα και το υλικό, για να πλησιάζει όλο και περισσότερο στη σημερινή μορφή που όλοι γνωρίζουμε. Την εποχή που τα μεγάλα ιστιοφόρα όργωναν τις θάλασσες του κόσμου κάνοντας υπερπόντια ταξίδια, η σιδερένια άγκυρα με το ξύλινο στύπο αποτελούσε ένα σημαντικό εξάρτημα του πλοίου. Οι ναυτικοί των ιστιοφόρων συνήθιζαν να χρησιμοποιούν μέχρι και 5 άγκυρες για να κινητοποιήσουν το πλοίο όταν είχε κακοκαιρία, ενώ τοποθετούσαν και μία άγκυρα κοντά στο μεγάλο κατάρτι του πλοίου που την ονόμαζαν Ιερή. Αυτή η άγκυρα θα μπορούσε να σώσει το πλοίο σε περίπτωση που οι άλλες άγκυρες είχαν καταστραφεί. Περνώντας το 19ο αιώνα, η άγκυρα αλλά και όλα τα επιμέρους τμήματά της κατασκευάζονται μόνο από σίδηρο. Το 1813 οι άγκυρες αποκτούν τους καμπυλωτούς βραχίωνες, ενώ το 1821 κατασκευάζεται η πρώτη άστυπη άγκυρα. Το 1852 το Βρετανικό ναυτικό κατασκευάζει την άγκυρα ναυαρχείου, ένα τύπο άγκυρας που κυριάρχησε στα πλοία του 19ου αιώνα. Πρέπει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη άγκυρα διατηρεί μέχρι σήμερα την αξία της, ενώ οι νεότεροι τύποι που ακολούθησαν είναι συνδυασμοί της. Η τεχνολογική εξέλιξη της σημερινής εποχής επέδρασε και στη ναυτική τέχνη, αφού οι άγκυρες πλέον κατασκευάζονται από βαριά μέταλλα και σε διάφορες μορφές και σχήματα, έτσι ώστε η αγκυροβολία να γίνεται με ευκολότερο και ασφαλέστερο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και share, καθώς και εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επίσης, αφήστε τα σχόλιά σας, είτε θετικά είτε αρνητικά.